Η αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του ράδιου Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών, η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή την οικογένεια και λέμε ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειας. Και η Εκκλησία μια οικογένεια είναι. Οπότε και η Εκκλησία, δηλαδή εμείς τα μέλη της, μπορεί να πέσουμε στην παγίδα και την πλάνη των καλών και αγίων που πνίγουν τους ανθρώπους. Και εμείς δεν σωζόμαστε και αυτούς δεν αφήνουμε να σωθούν. Η ελπίδα μας είναι η αμαρτωλή που έγιναν Άγιοι. Γκρέμισαν κάθε είδωλο. Γκρέμισαν και τον εαυτό τους γιατί ποθούσαν αυτόν που είναι η ζωή και η αλήθεια. Κι έτσι δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τίποτα, ούτε προσδοκούν από εμάς τίποτα. Θέλουν απλώς να μας αναπαύσουν. Μια τέτοια εκκλησία, μια τέτοια οικογένεια είναι ελπίδα και γιατριά των παιδιών ήσυχων ή αντιδραστικών. Χαστούκι για τις καλύτερες οικογένειες ένα δύστιχο είναι από το συναξάρι των δύο Αγίων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Έβρα το Αλέξανδρος άμα Αντωνίνη των βόθρον ακάτιων ιστροφήν φέρον». Ο βόθρος μπορεί να γίνει το πλεούμενο, το καραβάκι προς τον ουρανό. Για να δούμε την αλήθεια πρέπει να κατεβούμε πολύ χαμηλά. Οι πατέρες της εκκλησίας μας και η πείρα μας δίνουν τη λύση σε αυτό το μπέρδεμα και το αδιέξοδο. Η λύση μας λένε είναι να μάθουμε να είμαστε φιλάνθρωποι και ανθρώπινοι. Να αδιαφορούμε για τη γνώμη του κόσμου και να σεβόμαστε την καρδιά μας. Να αποδεχόμαστε με επίοικια την πιθανότητα του λάθους και της αποτυχίας. Προτείνεται η άνευ όρον αγάπη. Δεν αγαπάμε τον άλλον μόνο όταν είναι αυτό που εμείς θέλουμε να είναι του δίνουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψει τον εαυτό του και να είναι ο εαυτός του. Του γίνεται πρόταση ζωής όχι ως θεωρία και διδασκαλία, αλλά ως παράδειγμα και βίωμα. Άνθρωπος, πατέρας, γονιός που έχει εντιμότητα και ειλικρίνεια στον αγώνα του και μαθαίνει να αναγνωρίζει το μέτρο του και την αδυναμία του και ζητά συγγνώμη, φροντίζοντας να αποκαθιστά τις σχέσεις του και όχι να κυριαρχεί για να είναι αξιοθαύμαστος, είναι πραγματικά ο καλύτερος θεραπευτής. Αυτό γίνεται μόνο όταν κατέβουμε χαμηλά και δούμε τον βόθρο μας και η ελπίδα μας στην αγάπη του Θεού γίνεται το καραβάκι που θα μας ανεβάσει στη χαρά των ουρανών. Η απουσία χαράς και νοήματος μας επιβάλλει την ιδέα και τον αγώνα για καλή οικογένεια, καλούς χριστιανούς και καλή εκκλησία. Και βασανίζουμε και βασανιζόμαστε. Το θέμα είναι αν μπορούμε να πεθάνουμε για να ζήσουμε. Να μπορέσουμε να σκοτώσουμε την ατομικότητά μας που γεννά όλη την αρρώστια. Γράφει ο πατήρ Πεντζίκης. Ξέρετε τι είναι ο σπόγκος. Είναι ο μόνος Πολυκύθαρος οργανισμός που δεν έχει ατομικότητα, που δεν έχει ατομική πτυχή, είναι σε μία διάσταση. Δεν έχει κρυφή γωνία. Όλα είναι ανοιχτά. Παίρνει ένα σφουγγάρι, κόβεις ένα κομμάτι, το πετά στη θάλασσα και ξαναγίνεται σφουγγάρι. Δεν υπάρχει θάνατος. Πώς λοιπόν να υπάρξει θάνατος σε έναν άνθρωπο που προσφέρθηκε να πεθάνει. Αυτά πρέπει να γνωρίζουμε για την οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια. Τώρα ο πατήρ Βασίλειος Θέρμος μας μιλάει για την εφηβεία και τον έρωτα. Ας πούμε λοιπόν και για αυτό το θέμα που απασχολεί όλους τους εφήβους. Και μας λέει ότι η συνάντηση με το άλλο φίλο αποτελεί έμβλημα της εφηβείας. Είναι σημάδι σε αυτή και κριτήριο όριμη εξόδου. Προετοιμάζεται έτσι με τη βιολογική μεταβολή που λαμβάνει η χώρα, αλλά και με το ψυχολογικό άνοιγμα προς τον άλλον γενικά, με την κίνηση προς συνάντηση των άλλων προσώπων. Το ενδιαφέρον για το άλλο φύλλο και ο έρωτας συνιστούν ένα ψυχοσωματικό γεγονός. Πράγματι, ο έφηβος βιώνει ένα μείγμα πλατωνικής εξειδανίκευσης και σεξουαλικής έλξης, ευγενούς ανιδιοτέλειας και τολμηρών φαντασιώσεων, ικανό να τον ενθουσιάσει αλλά και να τον ταπεινώσει, να του φέρνει χαρά ανάμεικτη με ντροπή. Με την ορίμανση λοιπόν και την εμφάνιση των χαρακτηριστικών του φίλου συντελείται μια επαναστατική μεταβολή στην αντίληψη του εφήβου για το σώμα του και η εικόνα του σώματός του θεωρείται ριζικά και αναθεωρείται ριζικά. Στην αρχή της εφηβείας, οι μεταβολές αυτές προκαλούν αμηχανία και ντροπή. Ο έφηβος δεν συμβιβάζεται με αυτές. Συνακόλουθα αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς φαίνεται στο άλλο φύλλο. Α μην βιαστούμε να το κρίνουμε εγωιστικό. Το ψυχολογικό καθρέφτισμα είναι απαραίτητο για την αυτοεκτίμηση και δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, ούτε ο έφηβος που θρησκεύει, δεδομένου ότι δεν αποτελείς ζήτημα αξιών, αλλά αποτελεί συναισθηματική ανάγκη. Το 51% των εφήβων που ανήκαν στην εκκλησία περνούσαν κάποιο χρόνο κάθε μέρα ή πολύ συχνά με τη σκέψη πώς να κάνουν το άλλο φίλο να ενδιαφερθεί για αυτούς. Το 47% εξίσου συχνά αναρωτιόταν αν θα μπορέσει να βρει σύντροφο ζωής. Σε αρμονία λοιπόν με τη γενική αμφιθυμία που παρατηρείται στην εφηβεία το άλλο φύλλο δεν προκαλεί μόνο έλξη και γοητεία, αλλά γεννά και άγχος. Πρόκειται για το άγχος της εγκύτητος, κατά το οποίο ο έφηβος ανησυχεί μήπως ο άλλος δει μέσα του και ανησυχεί για το τι θα δει μέσα του, σε βαθμό ανάλογα με την έλλειψη αυτοεκτίμησης, ανησυχεί μήπως εξαφανιστεί μέσα στον άλλον. Για το λόγο αυτό, το ζήτημα του έρωτα συναρτάται στενά με την ψυχική ταυτότητα διαθλάται μέσα από αυτήν και επηρεάζεται από τις επιτυχίες της και τις αποτυχίες της. Έτσι διαμορφώνονται συμπεριφορές που συχνά φαίνονται ακατανόητες και ενοχλητικέ. αλλά απλά είναι μυντικές. Παραδείγματο χάρη στο σχολείο ένα αγόρι ενοχλεί το κορίτσι. Ενοχλεί το κορίτσι που του αρέσει. Στην προεφηβεία και στην αρχή της εφηβείας, το αγόρι συμπεριφέρεται εχθρικά προς τα κορίτσια. Τα μειώνει προσπαθεί να τα αποφύγει και όταν είναι μαζί κομπάζει και καφιέται, επιδεικνύεται και μεγαλοποιεί. Στην ουσία αρνείται το άγχος του μάλλον παρά προσπαθεί να κτίσει σχέση μαζί τους. Για να έλθει κάποιος αληθινά κοντά στον άλλον, χρειάζεται προηγουμένως να τα έχει βρει με τον εαυτό του. Όμως, μόνο με την εγκατάσταση ενός εύλογου αισθήματο ταυτότητος είναι εφικτή η πραγματική εγκύτητα με το άλλο φίλο. Ο νέος που δεν είναι βέβαιος για την ταυτότητά του δηλιάζει και φεύγει μακριά από τη διαπροσωπική εγκύτητα. Μερικές φορές η σεξουαλικοποίηση της σχέσης είναι ο προσφορότερος τρόπος για να αποφύγει την ψυχική εγκύτητα. Οπότε η ελεύθερη ζωή δεν είναι έκκληση αλλά ψυχική άμυνα. Όταν ο νέος δεν πραγματοποιήσει τέτοιες σχέσεις εγκύτητας με τους άλλους, περί το τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της ενήλικης φάσης, είτε θα απομονωθεί και θα βρει στην καλύτερη περίπτωση στερεότυπες και τυπικές διαπροσωπικές σχέσεις, είτε θα πρέπει να τις αναζητήσει σε επαναλαμβανόμενες απόπειρες και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες. Δυστυχώς πολλοί νέοι παντρεύονται κάπου από τέτοιες συνθήκες, ελπίζοντας να βρουν τον εαυτό τους βρίσκοντας σύντροφο. Αλλά αλίμονο, η πρώοι υποχρέωση να δρουν με ορισμένο τρόπο ω σύζυγοι και γονεί τους δυσκολεύει στη συμπλήρωση του έργου που έχουν να κάνουν με τον εαυτό τους. Προφανώς η αλλαγή συντρόφου σπανίως είναι η απάντηση. Μάλλον η απάντηση βρίσκεται στη σοφή ενδοσκόπηση του γεγονότος ότι προϋπόθεση για μια αληθινή διάδα είναι κάποιος να γίνει πρώτα ο εαυτός του. Έτσι η συνάντηση με το άλλο φίλο δεν αποτελεί πάντα ψυχική γνήσια ανάγκη. Πολύ συχνά εντάσσεται και αυτή στην αγωνιώδη προσπάθεια σχηματισμού ταυτότητος και διόρθωση των ελλημάτων και ελαττωμάτων της αφού το ανθρώπινο πρόσωπο σε καθοριστικό βαθμό σχηματίζεται μέσα των σχέσεων. Σε σημαντικό βαθμό, ο εφηβικός έρωτας δεν είναι παρά μία απόπειρα να καταλήξει κανείς σε ένα ορισμό της ταυτότητάς του, προβάλλοντας την ασαφή εικόνα του εγώ του σε κάποιον άλλον και βλέποντάς την έτσι να αντανακλάται και να διευκρινίζεται βαθμία. Γι' αυτό το λόγο, μεγάλο μέρος του εφηβικού έρωτα περιορίζεται στις συζητήσεις. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατέ, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. λοιπόν της εγκύτητας προς το τέλος της εφηβείας αναπτύσσεται η ανάγκη να μοιραστούν συναισθήματα να εμπιστευθούν να φροντίσουν οι σωματικές διαχύσεις γίνονται οι τρόποι έκφρασης αυτών των αναγκών ανάγκη κυριαρχίας όταν θέλουν να ελέγχουν τη σχέση ή όταν ελάβνονται από αισθήματα μειονεκτικότητας ανάγκη υποταγής το αντίθετο από το προηγούμενο. Μπορεί να φτάσει μέχρι την ειδωλοποίηση του άλλου και το χάσιμο του εαυτού μας. Περιέργεια και δοκιμασία ικανότητο. Όταν θέλουν να διαπιστώσουν αν είναι σεξουαλικά ικανοί ή όταν θέλουν να δοκιμάσουν τη νέα και συναρπαστική εμπειρία. Επιθυμία για πάθος και ένταση. Η σεξουαλικότητα τους επιτρέπει να έχουν εμπειρία του εαυτού τους και του άλλου με έντονο τρόπο, καθώς και να αναγνωρίσει κάποιος άλλος τα έντονα συναισθήματά τους. Το πάθος μπορεί να γίνει πηγή αναζωγόνησης, επικύρωσης του εαυτού και ενίσχυσης του αισθήματο ταυτότητα. Είναι ανάγκη για ταύτιση και μίμηση, μας λέει ο πατήρ Βασίλειος. Στην περιραίωση ατμόσφαιρα ο έφηβος ενδέχεται να αισθάνεται ατελής χωρίς σεξουαλική ζωή. Επαναστατικότητα και αρνητική ταυτότητα, για μερικούς, η σεξουαλική δραστηριότητα γίνεται ο τρόπος να εκφράσουν αρνητικά συναισθήματα προς τους γονείς ή προς άλλους ενήλικες. Την αποδοχή και την επιδοκιμασία των φίλων, την απόδραση από προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, τα εκφράζουν με αυτά τα κίνητρα της σεξουαλικής ζωής. Την έμεση κραυγή για βοήθεια επίσης, Εξάλλου, θυμίζουμε μια συχνή εύστοχη διαπίστωση που κάνουν κάποιοι επιστήμονε. επιστήμονες. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι τα αγόρια χρησιμοποιούν την αγάπη για να πάρουν σεξ και τα κορίτσια χρησιμοποιούν το σεξ για να πάρουν αγάπη. Να, ένας προφανής λόγος που οι προσδοκίες των δύο φίλων είναι ασύμετρες και συχνά αδυνατούν να συναντηθούν. Διαφέρουν αγόρια και κορίτσια στους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν ζητήματα όπως τη οικειότητας και της δέσμευσης. Φαίνεται πως διαφέρουν. Οι νέοι συχνά ερμηνεύουν τις πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες τους ως μάθηση και πειραματισμό που συμβάλλουν στο αίσθημα αυτοκαθορισμού παρά ως τρόπο να έλθουν συναισθηματικά κοντά στο άλλο πρόσωπο. Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις το σεξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μείνουν συναισθηματικά μακριά από την κοπέλα. Από την άλλη πλευρά πάλι οι νέε εκλαμβάνουν πως η δέσμευση θα ακολουθήσει τη σωματική εγκύτητα. Πως σεξ και αγάπη αυτομάτως πάνε μαζί. Αυτές οι αποκλίνουσες αντιλήψεις δίνουν λαβή σε σύγχυση, ματέωση και πόνο. Μπορούμε να περιγράψουμε τη διαφορά και με τον εξή τρόπο. Τα αγόρια κάνουν πράγματα με τους φίλους τους όταν συζητούν, πρόκειται για μια συνομιλία με περιεχόμενο τη δράση, τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν. Το πιο κοντά που μπορούν να έλθουν είναι με κάποια πειράγματα και με αστεία. Στα κορίτσια πάλι οι συνομιλίες είναι διαφορετικές. Συζητούν για το ποιε είναι, πώς φαίνονται στους άλλους, πώς νιώθουν αυτές και πώς νιώθουν οι άλλοι. Με άλλα λόγια, συνομιλούν Προς ανατολισμένος, προς τη σχέση και την οικειότητα. Όταν λοιπόν αρχίζουν οι ρομαντικές σχέσεις, τα κορίτσια βρίσκονται πιο μπροστά από τα αγόρια ως προς τη συζήτηση γύρω από τα συναισθήματα. Αλλά είναι πιθανό να βρεθούν απροετοίμαστες για την ανικανότητα ή για την απροθυμία των αγοριών να εκφράσουν εγκύτητα με τέτοιο τρόπο. Υπάρχουν αξισημείωτες ενδείξεις ότι τέτοιες ατέργειες τη επικοινωνίας μεταξύ των φίλων δεν αποτελούν μόνο χαρακτηριστικό της εφηβείας, αλλά διαρκούν αρκετά και στην ενήλικη ζωή. Χρειάζεται να έχουμε πάντα κατά νου μας, λέει ο πατήρ Βασίλειος, αυτά τα σύνθετα πλέγματα ψυχοσωματικών κινήτρων για να κατανοήσουμε τη σεξουαλική ζωή των εφήβων. Φυσικά δεν θα αποτελούσε εξαίρεση και ευτοκανοποίηση, η οποία δεν υπηρετεί απλά μια βιολογική εκτόνωση, αλλά διαθέτει και ψυχολογικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, παρέχει την αίσθηση ότι ο έφηβος ελέγχει το σώμα του παρά τις μεγάλες αλλαγές του. Παρηγορεί από το άγχος και τη θλίψη, δίνει διέξοδο στην ανία και άλλα. Η εφηβική ερω... ερωτική αυτοικανοποίηση γίνεται ο ρυθμιστής της έντασης και χτίζεται πάνω σε ένα μακρύ ιστορικό αυτοερωτικών αισθημάτων και εμπειριών που φτάνουν μέχρι το αμυδρό παρελθόν της βρεφικής ηλικίας. Η αυτοϊκανοποίηση είναι μια σύνθεση ψυχο ψυχοσωματική πράξη. Ο κίνδυνος είναι μια αυτοϊκανοποιητική νοοτροπία να αντικαταστήσει την πραγματική συνάντηση με το πρόσωπο του άλλου, κάτι που είναι δυνατό να συμβεί και στο γάμο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ψυχολογικά μπορεί να είναι τα κίνητρα για τη σεξουαλική ελευθεριότητα. Ο έφηβος που εμφανίζει μανιακή υπερδραστηριότητα με το σεξ, δεν σημαίνει πως είναι διεστραμμένος ή έχει έντονες σεξουαλικές ορμές. Το πιθανότερο είναι να προσπαθεί να αποφύγει αισθήματα θλίψης, να επιθυμεί να επιβεβαιώσει τον τραυματισμένο δρισμό του, να μεταχειρίζεται το σεξ σαν προκάλημα για να μην πλησιάσει συναισθηματικά το άλλο πρόσωπο. Μια σεξουαλική ελευθεριότητα μπορεί να γίνει επικίνδυνη με πολλούς τρόπους. Εδώ οι στάσεις των εφήβων ποικίλουν υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις πως οι έφηβοι δεν διακρίνονται πάντα από υψηλό κίνητρο για τη Ένα χαρακτηριστικό που τους έχει αποδοθεί είναι ο προσωπικός μύθος, μια πεποίθηση ότι τίποτα κακό ή ανεπιθύμητο περιλαμβανωμένη και τη εγκυμοσύνης ή μια σεξουαλική μεταδιδόμενη ασθένεια δεν θα του συμβεί. Αλλά ενδέχεται να συμβεί και το αντίθετο. Μερικέ έφηβε εκφράζουν μυρολατρικέ στάσει Αισθανόμενε αδύναμε και ανίκανες να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων της ζωή τους. Αν αισθάνονται ότι το να μείνουν έγκυε ή να κολλήσουν μια σεξουαλική μεταδιδόμενη ασθένεια είναι έξω από τον έλεγχό του, είναι απίθανο να κινητοποιηθούν έτσι ώστε να πάρουν προφυλάξει. Εξίσου παθολογική είναι και το αντίθετο, η ερωτική υπανάπτυξη, δηλαδή η αντρική ανικανότητα και η γυναικεία ψυχρότητα. Τις περισσότερες φορές αντανακλούν πουριτανική αγωγή, νευρωτικές συγκρούσεις και αναστολές, αυτοτιμωρητική επίδραση ενός αυστηρού υπερεγώ, αλλά και τιμωρία του συντρόφου μέσω τιμωρίας του εαυτού. Σε κάποιες η εγκύτητα γίνεται απειλή. Το εγώ χάνει την ευέλικτη ικανότητα και εγκαταλείπεται σεξουαλικά και συναισθηματικά στην σύνδεξη με ένα άλλο άτομο που είναι και σύντροφος στα αισθήματα και εγγυτής της συνεχιζόμενης ταυτότητας του πρώτου. Η σύνδεξη με κάποιον άλλον τότε λαμβάνει τη μορφή απώλειας της ταυτότητας. Δηλαδή η σεξουαλική συμπεριφορά θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τη μεταχείριση που είχε ο ψυχισμός κατά τις πρώιμες σχέσεις του με τους γονείς και από τη συνακόλουθη στάση την οποία έκτοτε ανέπτυξε προς την εγκύτητα. Αυτή η επιφλακτικότητα ή και απέχθεια των ανδρών προς την εγκύτητα χρειάζεται να προσεχθεί ιδιαίτερα. Αν και γνωρίζουμε σήμερα ότι οι άνδρες έχουν τις ίδιες συναισθηματικές ανάγκες με τις γυναίκες, ο στερεότυπος ανδρικός ρόλος τους επιβάλλει θυσίες και ακροτεριασμό ενός μέρους της ανθρωπιάς τους. Εφόσον ο άνδρας ο σωστός άνδρας, είναι αυτός που στερείται οποιασδήποτε θηλυκότητος, του ζητούν να παρνηθεί ένα ολόκληρο κομμάτι του εαυτού του. Το περίφημο ποίημα «Το Κίπλινγκ λέει, αν επαινεί την ανδρική αταραξία, ποτέ να μην δείχνει κανείς τη συγκίνηση ή την αφοσίωσή του». Σημάδια γυναικείας αδυναμίας. Ο υπεραρσενικός άνδρας εκφράζεται τέλεια στις διαφημίσεις των τσιγάρων στις αφήσεις που κυριαρχούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο σκληρός άνδρας, μοναχικός, διότι δεν έχει ανάγκη από κανέναν, ατάραχος όσο γίνεται ανδροπερπής. Κάθε άνδρας κάποια στιγμή ονειρεύτηκε να ήταν όπως αυτός ο άνδρας της διαφήμισης. Να εξουσιάζει σεξουαλικά τις γυναίκες, αλλά να μην αφοσιώνεται σε καμιά. Ένα πλάσμα που δεν έρχεται σε επαφή με τους ομόφυλούς του παρά μόνο για να τους ανταγωνιστεί ή για να τους πολεμήσει. Κοντολογή. Ένα σκληρό των σκληρών, ένα συναισθηματικά ανάπηρο, προορισμένο μάλλον για να πεθάνει παρά για να παντρευτεί και να νοικοκυρευτεί. Πολλοί άνδρες εξορίζουν τα συναισθήματα από την ψυχή τους με βαρύ τίμημα, ελπίζοντας έτσι να κερδίσουν δύναμη. Πρόκειται για θεμελιώδες σφάλμα που αφορμάται από λανθασμένη ανθρωπολογία. Τα συναισθήματα δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Απομονώνοντας το άνδρας γίνεται ανάπηρος. Στον πολιτισμό μας τα συναισθήματα τα συμβολίζει η γυναίκα. Γι' αυτό πρέπει αυτή να απομονωθεί. Ο Καουμπόι φοβάται τη γυναίκα η οποία τον αποσπά από τη μοναξιά, την περιπλάνηση, την τελειότητα και την αίσθηση του ηρωικού θανάτου. Εκείνη αντιπροσωπεύει το ρίζωμα, την εγγραφή στο σπέρμα του χρόνου και στο πέρασμα όλων των χρόνων. Όλα όσα είναι αντίθετα με το όνειρο της ανδρικής υπεροχής. Η γυναίκα λοιπόν είναι η μεγάλη ταπεινότρια, αυτή που θυμίζει τα όρια της ανθρώπινης φύσης, αυτή που μας ανακαλεί από τη φανταστική εναρκησιστική τελειότητα, αυτή που μας εντάσσει στην κοινότητα. Αυτά είναι ανεπιθύμητα για κάποιους, όχι όμως για τους πραγματικούς άνδρες, αλλά για τα ανώριμα παιδιά που δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με τον αποχωρισμό τους από την παντοδυναμία του μητρικού σώματος, όπου δεν υπάρχει ιστορία, αλλά μια μυθική αιωνιότητα. Προφανώς αυτό σχετίζεται με το πώς θα ανατραφούν τα αγόρια. Αυτό εξαρτάται από τους γονείς και προπάντων από τη μητέρα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί μας ο Κροατέ. Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των σύζυγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.